Η κρίση δεν είναι δική μας, είναι του Θεού. Και ο Θεός ακόμα την κρίση του δεν την έχει δώσει. Αλλά αλίμονο όμως τον κάθε άνθρωπο όταν φεύγει από τη ζωή αυτή, κρίνεται με τα έργα του που έχει κάνει. Και όλοι ξέρουμε ακριβώς τι ζητάει η Εκκλησία μας. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο Χριστός αυτομάτως λέει στη γυναίκα αυτή, και εγώ είναι, δεν σε καταδικάζω για αυτή την πράξη σου. Πήγαινε και να μην ξαναμαρτήσεις. Πήγαινε και να μην ξαναμαρτήσεις. Και στο πρόσωπο του Κυρίου είδε την απεριόριστη αγάπη που την αγκάλιασε. Και όταν ο Χριστός τον πηγαίνανε προς το Γολγοθά και τράβαγε το σταυρό, αυτοί που κλαίγανε ήταν η Μιχαλίνα, η Μαγδαληνή και οι γυναίκες ή οι μυροφόρες αυτές που πήγανε πρωτού στον τάφο. Δηλαδή αυτοί οι πονεμένοι, οι Χαναναία και όλοι οι άνθρωποι που ευρήκανε ζεστασιά ανθρωπιά από τον Κύριο. Λοιπόν, άραγε βλέπουμε ότι ούτε ο Κύριος την καταδικάζει. Της δίνει την ευκαιρία, την ελευθερία της να επιλέξει. Αυτό που έκανες ήταν κακό. Μην το ξανακάνεις. Διότι σήμερα είχες την ευκαιρία και ήρθες κοντά μου. Και σου είπα, σε συγχωνάω. Δεν στη μετράω την αμαρτία αυτή. Ούτε κι εγώ σε καταδικάζω. Σε συγχωνάω. Αύριο θα την έχεις. Μπορεί να μην την έχεις. Εσύ, εγώ και ο κάθε άνθρωπος μιλάει γενικά. Λοιπόν, γι' αυτό ας είμαστε λίγο προσεκτικοί στο θέμα αυτό και να μην καταδικάζουμε άνθρωπο, διότι φέρνουμε απάνω μας ενοχή μεγάλη. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, σε αυτό που μας λέει ο Απόστολος εδώ, είναι ποιο? Ότι εκ το περίσσεμα της χαρδίας ομιλούν τα χείλη, λέει ο Κύριος. Και να κάνουμε αυτό ακριβώς που λέει το Αποστολικό ανάγνωμα. Αν έχουμε περίσσεμα αγάπης σε κάποιον άνθρωπο, να του πούμε δύο λέξεις, να του πούμε: καλέ μου άνθρωπε, άνθρωπε μου, γιατί το έκανες αυτό? Και εσύ πλάσμα του Θεού, γιατί το έδες έτσι? Αν θέλει να μας ακούσει, καλώς. Αν δεν θέλει να μας ακούσει, εμείς πρέπει να κάνουμε, αδέρφια μου, ποιο? Αυτό θα πω και νομίζω ότι αυτό λέει πάρα πολλά. Να κάνουμε αυτό που είπε ο Φίλιππας στον Αθαναήλ. Πολλές φορές θέλουμε να πούμε πολλά πράγματα σε κάποιον άνθρωπο και ο άνθρωπος αυτός βάζει στα αυτιά του τείχους και δεν ακούει τίποτα. Και μπορεί να μιλάμε ώρες, μέρες, εβδομάδες, μήνες και να μην ακούει τίποτα. Ας κάνουμε τουλάχιστον αυτό που έκανε ο Απόστολος Φίλιππας στο Ναθαΐ. Βρήκα το σωτήρα μας από την Παλαιά Διαθήκη που τον περιμέναμε. Τον είδα ο σωτήρας μας και ένιωσε μεγάλη χαρά. Δεν σου λέω τίποτα παραπάνω, μόνο ότι έρχου και είδε. Αν θέλεις, έλα να δεις ποιος είναι. Από μόνος. Και εμείς μπορούμε κάλλιστα να πούμε σε κάθε συνάνθρωπο, έρχου και είδε. Η Εκκλησία μέσα δεν είναι του παπά. Που πολλοί κόσμος λέει, ο παπάς αυτός δεν λέει ή δεν κάνει, δεν μου αρέσει. Ο παπάς στην Εκκλησία μέσα, όταν γίνεται η λειτουργία και τα μυστήρια μέσα, δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να, τι να κάνει, να, ας πούμε, κάνει ανάγνωση στις γραφές και να προβάλλει το λόγο του Κυρίου και τίποτα παραπάνω. Ούτε μία οξία φεύγει, ούτε μία περισπερμένη, ούτε οποιαδήποτε λέξη δεν κάνει λάθος. Άρα και βλέπουμε εδώ ότι τίποτα δικό του ο παπάς δεν λέει. Άραγε, θα πούμε στον κάθε άνθρωπο, έρχου και είδε. Η Εκκλησία μας περιμένει κάθε άνθρωπο να μπει μέσα.
και έχει τη δύναμη, διότι η λέξη η Εκκλησία είναι γένος θηλυκού και αυτό σημαίνει ότι ο Λόγος του Θεού με το όνομα η Εκκλησία αναγεννά τον άνθρωπο άμα μπει μέσα. Και προτείνω από το χώρο αυτό, αδέρφια μου, έχουμε δοκιμάσει όλους τους χώρους. Ας δοκιμάσουμε και την Εκκλησία μας ακριβώς, αλλά όταν μπούμε στην Εκκλησία να ανοίξουμε τα αυτιά μας και τα αυτιά της ψυχής και να δούμε στο στόμα του Πάτερ και του Ψάλτη τι λέει ο Κύριος, διότι αυτοί δεν κάνουν τίποτα δικά τους, δεν λένε δικά τους, απλώς μεταφέρουν το Λόγο του Κυρίου. Ας ανοίξουμε τα αυτιά μας, τα σωματικά και τα πνευματικά, και να δούμε ακριβώς. Ας δοκιμάσουμε και αυτό το χώρο και να δείτε, και νομίζω ότι όποιος μπει στην Εκκλησία και ακούσει το Λόγο του Κυρίου θα αισθανθεί αγαλίαση. Γι' αυτό προτείνω σε όλους σας και σε όλους μας, έρχου και είδε. Έρχου και είδε. Η Εκκλησία περιμένει, αδερφέ μας. Ποιο είναι? 275. Συχνά συμβαίνει το πνεύμα της καρκίας να κυριεύει την καρδιά μας και να μην μας αφήνει να χρησιμοποιούμε ειρηνικά στο πλησίον μας, που και αυτός μία φορά ή πολλές μας φέρνει και άσχημα. Χρειάζεται τότε θερμή προσευχή στον Κύριο. Να τον παρακαλέσουμε να διασκορπίσει το μίσθος από την καρδιά μας και να τη γεμίσει με έλεος και αγάπη ακόμη και προς τους εχθρούς, ακόμη και προς τους εχθρούς μας. Γιατί αυτοί, τυφλωμένοι από τα πάθη, δεν ξέρουν και οι ίδιοι τι κάνουν. Όπως δεν ήξεραν τι έκαναν και οι εχθροί του Χριστού όταν τον κατεδίωκαν και τέλος τον ανέβασαν στον Σταυρό. Πρέπει να μην ξεχνάμε ότι η ουσία του χριστιανισμού είναι η αγάπη προς τους εχθρούς. Εάν γάρ αγαπήσετε τους αγαπώντες εμάς, τι να μισθόν έχετε, ουχή και ιτελώνε το αυτόν ποιουσίν. Βλέπουμε εδώ, αδέρφια μου, ότι ο πατέρας μας μπαίνει σε ένα χώρο που είναι πολύ θετικός και πρέπει να δώσουμε λίγο προσοχή ακριβώς για να καταλάβουμε το τι ακριβώς υπόθηκε. Μετά πήγαινε στο 642. Ποιο? Ότι πολλοί άνθρωποι φτιάχνουν εσκεμμένα, φτιάχνουν ορισμένους χώρους και λέμε, και λένε, α, εκεί πάω, από εκεί δεν πάω. Γιατί από εκεί είναι καλοί άνθρωποι. Από εκεί δεν είναι καλοί άνθρωποι. Δηλαδή αυτοί είναι άνθρωποι του Θεού. Οι άλλοι δεν είναι. Αδέρφια μου, όλοι του Θεού είναι. Όλοι του Θεού είναι. Και πρέπει να πηγαίνουμε παντού. Και ο Κύριος μας έδωσε και μας έδωσε αυτή την ομολογία του, ότι όταν κατέβηκε στη γη για να διδάξει με τους μαθητές, πήγαινε σε χώρους πολεμένους, σε ανθρώπους που ήταν κατευλημένοι, και σήμερα να πούμε τη λέξη, σε ανθρώπους ναρκωμανείς, σε ανθρώπους παραπεταμένους από την πολιτεία και από πολλούς χώρους, και πήγαινε να τους στηρίξει. Άρα βλέπουμε εδώ ότι έχουμε κάνει μία κακή έννοια της λέξης αγάπης. Η λέξη αγάπη, αδέρφια μου, ο φυλακισμένος που είναι στη φυλακή για κάποιο αδίκημα, άμα πάει κάποιος άνθρωπος και του μιλήσει για την αγάπη, σαν με πολύ χαρά θα τη δεχτεί, την έχει ανάγκη. Ο πόνος τη θέλει. Και ο οποιοσδήποτε άνθρωπος, και ο δολοφόνος ακόμα, διότι μέσα του έχει μία ταραχή, και για να μπορεί να αναπαυθεί, να ζήσει αυτό το λίγο, όχι την ταραχή που είναι το πνεύμα το κακό που έχει εισχωρήσει και έχει κάνει κάποιο κακό πράγμα, για να μπορεί να ζήσει έστω αυτό το λίγο, ας το δούμε αυτό το λίγο ακριβώς όπως μας το λέει ο Κύριος. Ο πλούσιος και ο Λάζαρος. Βλέπουμε ότι ο πλούσιος καθότανε και απολάβαινε το χώρο του, τα σπίτια του, τους κήπους του, τη θέα του, και ξαφνικά μια μέρα ο Λάζαρος πήγε κάτω
από το μπαλκόνι του, από το παράθυρο και του χάλασε τη θέα. Γιατί ήταν κουρελιασμένος, λιγωμένος, δεν ζήταγε πολλά πράγματα. Ο φτωχός, ο Λάζαρος, ζήταγε λίγο ψωμάκι και όχι ψωμί μερίδα. Το λέει μέσα η Καινή Διαθήκη, το λέει ο ίδιος ο Κύριος, όχι μερίδα. Από το να με τραπέ και το τραπεζομάντιλο που ήταν στο τραπέζι πάνω, αυτό που τεινάζανε, τουλάχιστον να το τεινάζανε κοντά του και να άπλωνε το χεράκι του και να έπαινε ψίχουλα. Αλλά το τεινάζανε λίγο πιο πέρα και μέχρι να πάει κοντά πηγαίνανε τα πουλάκια και το τρώγανε. Και του χάλαγε τη θέα. Λίγο ψωμάκι ήθελε και τίποτα παραπάνω. Και βλέπουμε ακριβώς ότι ο Θεός είναι δίκαιος, αδέρφια μου, γιατί δίνει ευκαιρία στον πλούσιο, δίνει ευκαιρία και στο Λάζαρο, σε δύο ανθρώπους, σε δύο πλάσματά του, πώς θα χειριστούν ακριβώς τη ζωή που τους έδωσε εδώ. Και βλέπουμε ότι ο πλούσιος, ναι με είχε, αλλά ήταν τόσο αχάριστος, τόσο πλεονέκτης, τόσο δικά του τα ήθελε όλα, που όποιος έμπαινε στο δρόμο του, δεν ένιωθε καλά. Αν ήταν δυνατό να του κάνει κακό για να τον βγάλει από εκεί. Και βλέπουμε τον Λάζαρο, αδέρφια, ότι ενώ ήταν κάτω από εκεί και δεν είχε έστω από το τραπεζομάντιλο, όπως είπαμε, αυτά τα ψίχουλα να πέσουν κάτω, για να πάρει, βλέπουμε ότι άντεξε στην υπομονή, δεν βαρυγκόμισε, δεν είπε κακό λόγο για τον πλούσιο, περίμενε κατερικά με υπομονή, όπου η υπομονή και ο χρόνος, από ό,τι ξέρουμε, εξαντλήθηκε και ο Λάζαρος από τη ζωή αυτή έφυγε. Και όταν έφυγε, που πήγε στους κόλπους του Αβραάμ, που λέει η Καινή Διαθήκη, ο Κύριος μας, και αναπαύθηκε στην αιώνια βασιλεία, εκεί που δεν υπάρχει πόνος, κλαυμός, και μετά από μερικά χρόνια έφυγε και ο πλούσιος και πήγε στην απέναντι όχθη, στην κόλαση, σε μία λίμνη και όμενη. Και ακριβώς θέλω να μείνω εκεί, διότι για το, και το Αποστολικό Ανάγνωμα και ο Πατέρας ήθελε να μας πει, έκανα όλη αυτή την κίνηση και είπα το παράδειγμα αυτό για να ωφεληθούμε κάτι πιο. Ότι βλέπουμε τον πλούσιο ότι παρακάλαγε επίμονα τον Αβραάμ και λέει Αβραάμ, Αβραάμ, στείλε τον Λάζαρο να βουτήσει το δάχτυλό του στη λίμνη με λίγο νεράκι, το δάχτυλό του, και να έρθει να μαλύψει τα χείλη. Πόσο καλό θα του έκανε αυτό, πόσο καλό. Αυτό δεν θα του έδινε τον παράδεισο, απλώς θα έκανε μία ανακούφιση. Και βλέπουμε εδώ, αδέρφια μου, ότι ο Αβραάμ του απάντησε, οι δρόμοι είναι χαραγμένοι. Και από εδώ που είναι ο Λάζαρος, εσύ δεν μπορεί να φύγει και να έρθει εκεί. Ούτε εσύ από εκεί που είσαι να έρθεις από εδώ. Και έχουν διαχωριστεί. Βλέπουμε τον πλούσιο ότι δεινοπαθούσε για λίγη χαρά, λίγη, έστω στιγμαία. Αυτή τη χαρά, τη στιγμαία, μας λέει ο Απόστολος εδώ, μπορεί ο κάθε άνθρωπος να την εχαρεί πως δίνοντας στον συνάνθρωπό του την αγάπη με οποιοδήποτε τρόπο. Η αγάπη δεν είναι κάτι που είναι σε κάποιο μπακέτο και θα το βγάλουμε και θα βάλουμε το χέρι και θα την δώσουμε. Η αγάπη εκφράζεται ανάλογα στον κάθε άνθρωπο, αρκεί να βγει, να έχει τα κίνητρα προς τον συνάνθρωπο. Όταν υπάρχει αυτό το κίνητρο, να είσαστε βέβαιοι, φίλοι μου και αδέρφια μου,